Καλημέρα, λέει στην τρελό παρέα. Την έχω πάρει και εγώ τη Μαρία στο ταξί από Μιχαλοκοπούλου. Την πήγα στο ψυχικό. Τι ήθελε στο ψυχικό? Α, θυμάμαι, ναι. Καλημέρα. Ναι. Όπου είχε παρκάρει το αμάξι της, γιατί αν είχε μπει στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να έχει παρκάρει πουθενά ο Θάνος. Ναι, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο Θάνος, αλλά θυμάμαι ότι σίγουρα θα με έχει πάρει κάποιος από εκεί. Είναι τρελό να σε έχει πάρει κάποιος και να μην θυμάσαι ποιος και πού. Δηλαδή, συγγνώμη, το θεωρώ extraordinary. Έτσι είναι αυτό που ξεχνάμε. Μανίτσα, εσύ. Τι κάνεις, Μανίτσα? 95,2 άθλης DJ Μανίτσα. Για τα γενέθλιά σου. Υπογράφει Ξανθιά, αλλά και εγώ. Η Ξανθιά, ναι. Φιλιά πολλά στην Ξανθιά, την αγαπάω. Εντάξει, Μανίτσα. Bye, ευχαριστώ bye. Πολύ. Bye. Καλή η Μανίτσα. Πρόταση. Η φωτι... Α, αυτή η Φωτίου είναι, πώς τη λένε? Τι είναι αυτή? Μια... η Θεανό Φωτίου, δεν είναι τη κυβέρνηση. Με τα γεμιστά, ρε, που η ίδια προσπαθώντας εναγωνίως να πείσει την αντιπολίτευση που κατηγορεί την ίδια και την κυβέρνηση για συσίτια, διατύπωσε την πρόταση μια ημέρα ειδικής, να κάνει μια μέρα ειδικής γευσηγνωσίας στο εστιατόριο της Βουλής, να τους πάει τα φαγητά και να φάνε οι βουλευτές και να δουν τα παιδιά πώς τρώνε και ναι, τα λοιπά. Ωραία. Βέβαια. Ρε παιδί, να σας θυμίσω, είναι αυτή που αναρωτιόνται κάθε τόσο, που λέει απατεώνες είμαστε. Αυτή προφανώς προβληματίζεται κάθε φορά. Και ρωτά, και τι ρωτάει? Απατεώνες είμαστε. Ναι! Για θαλάσσιο σκι, Μιχάλη μου, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, πήγε και σκίζει τα κύματα. Συνεχίζει Κωνσταντίνας Πυροπούλου. Δεν μόνο τα σκίζει, από ό,τι βλέπω τα τρώει κιόλας. Σεξουαλικά όρια σε μπαρ στον Πειραιά. Να πάμε. Άλλο. Μην χάσεις και δεν πας. Γιατί να μην πάω? Σωστό. Άμα προσφέρει το μαγαζί, δεν το κατάλαβα. Ναι, 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 ναι. Ποια είναι αυτή? Η Ελιζάμπεθ είναι αυτή. Έλα τώρα. Η Ελιζάμπεθ Ελέτσι. Πώς? Η Ελιζάμπεθ Ελέτσι. Πώς είναι έτσι? Ρε Μιχάλη. Καλό, δεν ήτανε? Ένα, δύο, τρία. Μιχάλης. Ένα, δύο, τρία. Breakfast. Ριάννα. Ήρθε το κορίτσι. Ήρθε το άνθος του βίου μου. Σας έλειψα. Πάρα πολύ. Έτσι και εμένα. Ήρθε η ψυχή και το σώμα. Ήρθε. Που θέλω να είμαι μαζί. Βέβαια. Τι φορά για να δω μες στα μαύρα τι μένει? Δεν είμαι μες στα μαύρα, φορά και ένα πράσινο. Πού το? Δεν το είδες το πράσινο? Α, μια εισφορά. Εντάξει, από τη βιασύνη σου είναι όλο αυτό. Από ό,τι βλέπω. Ποια βιασύνη μου, καλέ? Ήρθε το με την πιτζάμα. Νορμάλ έφυγα. Από τη μέση και κάτω φορά την πιτζάμα. Δεν είναι πιτζάμα, πιτζάμα είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ μοδάτο. Έλα τα που είναι μοδάτο τώρα. Είναι χάλι μαύρο αυτό. Χάλι μαύρο είναι. Θυμίζει τη μάνα μου στα 80's. Είναι χάλι μπέρι. Χάλι μπέρι. Η μάνα σου φοράει τέτοια? Μα συγγνώμη, δεν τη φοράει. 80's. Εγώ είμαι από άλλη εποχή, αυτό το έχω πει. Σαν του Σάμπα. Τι να σας πω τώρα, έρχομαι και με υποδέχεστε έτσι, ότι είμαι σαν του Σάμπα, λέτε. Παρά την ταλαιπωρία της, είναι όμορφη σήμερα. Είναι πολύ όμορφη, βέβαια. Ναι. Ακριβώ ο Μάιντι, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Ποιο το διάλεξε? Ποιο το διάλεξε? Εγώ. Ένα, δύο, τρία. Μιχάλη! Ένα, δύο, τρία. Breakfast! Εντάξει, θα το κάνουμε αυτό, αλλά αυτή η μαλακία πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Μιχάλη μου, σου ακούω από μικρή, είσαι ο καλύτερος απλά. Είσαι ο καλύτερος απλά. Η Γιώτα. Και συνοδεύεται με αυτή τη φωτογραφία. 3, 2, 1. Γιώτα! Παιδιά, η Γιώτα είναι. Ξέρω, τρίμετρη είναι. Είναι εξαπλωμένη σε μία μπλε πετσέτα. Είναι στον ήλιο, σε βότσαλο κτλ. Έτσι μου έρχεται. Να πάω δίπλα τη. Εσύ δικάσει. Για να κάνει τι? Είναι δίπλα τη στην παραλία η γυναίκα. Μέσα στα βότσα. Ναι, αλλά είναι μόνη τη. Ναι, αλλά τι κάνει? Γιατί να μην πάω. Να, εσύ τι κάνει? Να πάω να τη δώσω. Τι? Να τη βάλω το tanning oil. Ναι, ναι, και τι άλλο. Θα μαμπρίζουν... θα εσύ θα τη το βάλει. Εγώ γιατί δεν το βάλω. Να τη το απλώσω. Στο γιατί δεν μπορεί μόνη τη. Απλώνει και ωραία εσύ. Ναι, έτσι. Το απλώσω μόνη. Πάει παντού. Πας παντού με το άπλο. Ναι, παντού. Όπου, όπου φτάσει το χέρι μου. Όπου. Και έχει και μακριά χέρι, from... γιατί είναι και... ναι. Σκάστε, from head to toe. Έτσι. Μίλησέ μου για αυτή την πρόταση γάμου. Μίλησέ μου για αυτή την πρόταση γάμου, την πρωτότυπη. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια γνωριμίας, ένας 40χρονος άνδρας αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του και μετέπειτα σύντροφό του. Γνωρίστηκαν στο γυμναστήριο και έγιναν αμέσως φίλοι. Μετά από χρόνια άρχισε ο ένας να βλέπει ερωτικά τον άλλο κτλ. Μπύρι. Ο 40χρονος Άντωνι τηλεφώνησε σε όλους τους φίλους και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να τη γράψει κάπου το ναι. Will you marry me? Α, πού το έγραψε?
Το έγραψε στον κήπο. Είχαν ένα τεράστιο κήπο αυτή, 4-5 ναι. στρέμματα. Το έγραψε. Αλλά. Τι. Αυτό φαίνεται μόνο από ψηλά. Α, και την πήγε ταξίδι. Τη στόχη, όχι. Τι. Τη στόχη γραμμένο εδώ και ένα μήνα. Ναι. Δεν τη λέει τίποτα για να τη κάνει έκπληξη. Αυτή δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Ναι. Και ω εκ τούτου η πρόταση είναι στην αναμονή. Αυτή νομίζω ότι ήρθε ο κυπουρός, έσκαψε και λέει: πότε στο διάλογο θα έρθει να τα φτιάξει. Αλήθεια. Έχει καλύσει. Αγλικούλα μου, δεν ξέρει τι σε περιμένει. Μα ποτέ δεν θα το μάθει. Καλά, δεν θα τη κάνει την πρόταση. Όχι, αν δεν τη δει, την πρόταση τη την έχει κάνει. Άκου, Ντουγάνι. Την πρόταση τη την έχει κάνει. Αυτό είναι εντάξει με τον εαυτό του. Ναι. Α. Τώρα. Τέτοιοι είστε. Πονηρά πλάσματα. Καλό. Έλατε εδώ. 3, 2, 1 και. Μιχάλης! Η νέα μόδα στον γάμο ναι. λέγεται σολόγκαμι. Τι σημαίνει παντρέψου τον εαυτό σου. Αυτό ναι. Αυτό για σένα φτιάχτηκε. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι το μυστικό για ένα ευτυχισμένο γάμο, Μαρία, είναι να βρεις το σωστό σύντροφο. Αν δεν το βρεις, ναι. υπάρχει λύση. Να παντρευτώ ναι. εμένα. Μια τάση που ξεκίνησε στην Αμερική, αλλά πλέον γίνεται παγκόσμια, σολόγκαμι ή σολογαμία ή αυτονύφεμψη. Αυτό το δέχομαι, παιδιά. Ναι. Βαδίζεις στο διάδρομο της εκκλησίας ή του δημαρχείου στα σκαλιά ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά. Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανείς να σε περιμένει στο τέλος του διαδρόμου. Δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί είσαι μόνος σου. Ένα παντρεύεις τον εαυτό σου. Με λίγα λόγια, παντρεύεσαι τον εαυτό σου. Παρότι παίρνει πλέον διαστάσεις, lifestyle, η τάση έχει ρίζες. Ο αμερικάνικος ιστότοπος το ξεκίνησε στο Σαν Φραντζίσκο και προσφέρει πλήρες πακέτο για να σχεδιάσει την τελετή αυτονύφεμψής του. Στην ιστοσελίδα υπάρχει η εξής ανάρτηση. Μία αυτονύφεμψη είναι μία συμβολική τελετή για να επανασυνδεθείς και να παραμείνεις συνδεδεμένος με τον εαυτό σου. Φόρα το δαχτυλίδι. Ή το κουστούμι που θέλεις για να σου υπενθυμίζει καθημερινά να αγαπάς τον εαυτό. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά. Δηλαδή θα περπατάω, ποιος θα με δει, ποιος θα με περιμένει. Α, δεν ξέρω, εγώ δεν σκέφτομαι εσένα, εγώ σκέφτομαι εμένα. Μιχάλη, μου σου αρέσω, πάρα πολύ μου αρέσει. Εσύ ναι. Εσύ μια χαρά παντρεύεις τον εαυτό σου. Έτσι. Παρακαλώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, ποιος? Η Ελένη. I have stitches for your fur. Έχω ράματα για τη γούνα. Βεβαίως, αγαπητή. The bird flied now. You are like the monkey's ass. Είσαι σαν τις μαϊμούς στο πισινό. Κάποιους λόγους που οι άντρες προτιμούν τις κοντές γυναίκες. Επιλέγουν, λέει, κοντές γυναίκες γιατί νιώθουν πιο δυνατοί. Λοιπόν, αυτό που ψάχνουν σε μια σχέση είναι ο συνδυασμός της αγάπης αλλά και της εξουσίας και το ύψος συμβάλλει ώστε ο άντρας να νιώθει πιο ισχυρός. Έχεις ύψος. Έχεις ύψος εσύ. Εγώ ναι. Ναι, ναι, είσαι πολύ ψηλός. Καλά, μην το τρελαθούμε, ένα 87. Τι, κοντός ή είσαι ψηλός. Όχι, εντάξει. Δεν είσαι κοντός του. Ένα 87 χωρίς τακούνια, εντάξει. Όχι, το συζητάμε. Με τα τακούνια θα φτάνει 2 μέτρα. Έτσι, για λέγε. Δεν μπορεί να φορέσει ο Μιχάλης τακούνια. Μιχάλη μου, ό,τι θες μπορείς να τα βάλεις. Ό,τι θέλεις. Είναι ό,τι πιο φυσιολογικό υπάρχει να φοράς τακούνια. Για συνέχισε. Και αν είναι και στιλέτο, λοιπόν, νιώθει ότι πρέπει να. Όχι, θέλω αυτά τα μεγάλα για να μην πέσω, σπάσω κανένα πόδι. Όχι, τους κοθόρνους. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο αντιαισθητικά. Τα οποία μπορείς να τα περπατάς κιόλας. Ναι, έλατε. Γιατί καμιά φορά ο πάτος δεν είναι καλός και γλιστράει μέσα και σου κάνει σημάδι στον κουντεπιέ. Έχω τραβήξει εγώ. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens Digital.